Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου φιλοξενούμε τους τρεις ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής και συζητάμε για το πώς έφτασε η χώρα στις εκλογές και ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της εκλογικής μάχης. Την ώρα, βέβαια, που στο Ευρωκοινοβούλιο συζητούνται δύο μεγάλα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, και είναι το μεταναστευτικό και το θέμα της οικονομίας. Την ίδια ώρα, βέβαια, έχουν έρθει και προτάσεις για να επιδοτηθεί η χώρα, να βρει λύσεις στο πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τους μετανάστες. Να ξεκινήσω ανάποδα, θα με επιτρέψετε. Λοιπόν, όπως θέλετε εσείς. Ναι, ευχαριστώ. Εσείς λοιπόν, διευθύνετε τη συζήτηση. Παρακαλώ, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή το θίξατε ότι το μεταναστευτικό, έτσι πριν κλείσουμε, είναι ένα σοβαρό θέμα, νομίζω δεν είναι απλά σοβαρό. Είχαμε 1 εκατομμύριο οικονομικούς μετανάστες, ξαφνικά αρχίζαμε να γεμίζουμε σε όλη την παραμεθόριο περιοχή από μετανάστες που έρχονται από μια εμπόλεμη περιοχή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι είναι εμπλεγμένα πολλά ταυτόχρονα ζητήματα της περιοχής, όπως είναι οι τζιχαντιστές, όπως είναι οι θέσεις των Κούρδων και ούτω καθεξής. Τι προβληματισμό σας δημιουργεί αυτό? Η Χρυσή Αυγή έχει λύση για το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Δεν τρεπόμαστε να πούμε λαθρομετανάστευση, γιατί κάθε κράτος έχει νόμους και όποιος μπαίνει παράνομα σε μια χώρα μπαίνει λαθρέα. Λοιπόν, να σας προσπεράσουμε το γεγονός πώς ξεκίνησαν αυτοί οι πόλεμοι σε αυτές τις χώρες και ανάγκασαν αυτούς τους ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησαν από τους Αμερικάνους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους βομβαρδισμούς. Στη Συρία, θέλοντας να ρίξουν οι Αμερικάνοι τον Άσαντ, εξοπλίσαν τους τζιχαντιστές. Στο τέλος τους γύρισε μπούμεραν, γιατί δεν τα κατάφεραν και το Ισλαμικό Χαλιφάτο θέλει να κάνει το δικό του κρατήδιο εκεί. Στη Λιβύη τα ίδια, σκοτώσαν τον Καντάφη και επικρατεί ένα χάος. Τον ίδιο το είχα βάλει, επικρατεί χάος. Λοιπόν, η λύση είναι μία. Η Χρυσή Αυγή δεν θέλει να πνίγονται οι άνθρωποι στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Το ξεκαθαρίζουμε. Βλέπουμε παιδάκια πνιγμένα και εμείς γονείς είμαστε. Και αυτές όλες οι εικόνες μας λείβουν αφάνταστα. Μια και το αναφέρατε, λύση, να ναι. Κάνουμε και μια παρένθεση. Γιατί δεν βρέθηκε ακόμα έτσι θα σας το λύση. Πω μετά για το θέμα του Γιώργου. Λοιπόν, η λύση είναι μία. Να μην αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι να περνάνε τη Μεσόγειο για να πάνε στην Ιταλία και το Αιγαίο για να φτάνουν στα νησιά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον ΟΗΕ μπορούσαν να κάνουν hot spot, που λέει η κυρία Μέρκελ, δηλαδή σημεία υποδοχής στην Τουρκία, εκεί να καταγράφονται ποιοι είναι πρόσφυγες, ποιοι είναι οικονομικοί μετανάστες και από εκεί να τους δίνουν τα χαρτιά, να τους δίνουν τα χαρτιά και να μπαίνουν στα πλοία και να περνάνε νόμιμα τη θάλασσα και να μην βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα που πνίγονται παιδάκια και άνθρωποι και έχει γίνει η Μεσόγειος ένα απέραντο νεκροταφείο. Δεν και το αποσκοπούν σε κάτι. Βεβαίως, γιατί είναι ένα τεράστιο κύκλωμα με τους δουλέμπορους που εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους για να τους περάσουν απέναντι. Και η Τουρκία, παρόλο που είναι υπό ένταξη χώρα, βλέπουμε ότι στηρίζει αυτή την κατάσταση. Έχουν κυκλοφορήσει στα παράλια της Μικράς Ασίας, λέω εγώ, της Τουρκίας, που είναι 2,5 εκατομμύρια και περιμένουν να περάσουν απέναντι. Φυλάδια, welcome to Greece, με οδηγίες προς τους μετανάστες, λαθρομετανάστες, που θα πάνε, τι θα κάνουν, να μην δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, γιατί θα καταγραφούν στην Ελλάδα και είναι χώρα που εισέρχονται και θα τους γυρίσουν πίσω σύμφωνα με τη συνθήκη του Δουβλίνου. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο και πιστεύω ότι το σχέδιο της Τουρκίας είναι η Ισλαμοποίηση της Ελλάδος και της Ευρώπης. Δυστυχώς αυτό κανείς δεν το συζητάει. Είδαμε τη Γερμανία, πήγανε 1,000 άτομα στο σταθμό και βγήκανε με μπαλονάκια να τους υποδεχτούν, με τραγουδάκια. Δηλαδή τι θέλουν να πούν, ότι οι Γερμανοί είναι πιο ανθρωπιστές από τους Έλληνες? Οι Έλληνες ανοίξανε τα σπίτια τους, βάλανε μέσα αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά όταν σε ένα νησί με 160 κατοίκους πηγαίνουν 9,000 και σε περίοδο καλοκαιριού που δεν υπάρχει έλλειψη νερού, δεν υπάρχουν υποδομές και τίποτα, αυτοί οι άνθρωποι όταν γυρίσει το μάτι τους από την πείνα θα εξαγριωθούν. Και έχουν εξαγριωθεί. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Η λύση είναι να μην περνάνε τη θάλασσα. Εκεί να καταγράφονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΟΗΕ και να γίνεται αξιολόγηση. Όσοι δεν πληρώνουν τα κριτήρια πίσω στις χώρες τους. Ξέρετε ότι στη Συρία οι περισσότεροι. Τους λέω εγώ κάτι μαντραχαλάδες που βλέπουμε, δεν είναι μόλι οικογένειες. Αυτοί είναι φυγόστρατοι. Έπρεπε, επειδή έχει επιστράτευση η Συρία, να πολεμήσουν, να υποστηρίξουν
τη χώρα τους και επιλέγουν επειδή έχουν την οικονομική δυνατότητα να σηκώνονται να φεύγουν και να πηγαίνουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, εγώ θα πω την ίδια ώρα δημιουργείται κίνδυνος στη χώρα μας από όλους αυτούς τους μετανάστες οι οποίοι άσχετα αν είναι και γυναικόπαιδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάποιοι είναι αρκετά νέοι. Και μάλιστα έχουν γίνει και συλλήψεις για κάποιους οι οποίοι φέρουν, ναι, φέρουν και όπλα και ούτω καθεξής. Καταρχάς, το τεράστιο είναι το θέμα είναι το δημογραφικό. Θα γίνουμε σε λίγα χρόνια μειοψηφία μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια κουλτούρα αυτή του Ισλάμ, η οποία είναι χιλιάδων ετών. Είναι και κρυπτοχριστιανοί. Όχι, από, από τη Συρία είναι πάρα πολύ λίγοι, γιατί το χριστιανικό στοιχείο στην Συρία έχει εξολοθρευτεί προπολού. Αυτή την κουλτούρα που έχουν θα την κουβαλήσουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, όταν ο μουσουλμάνος χτυπάει τη γυναίκα του γιατί θεωρεί αντικείμενο, πράγμα που είναι αδιανόητο για την Ευρώπη και για εμάς, αυτή την κουλτούρα θα συνεχίσει να την έχει και εδώ. Όταν σφάζει για ψήλου πίδημα, βλέπουμε με τις πορτοκαλί στολές τους ανθρώπους και τους καίνε και τους σφάζουν, αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει. Αυτός θεωρεί ότι είναι το δίκαιό του. Όχι, αυτό αναφέρεται στο Κοράνι καταρχάς. Ναι. Είναι ο ιερός πόλεμος των Τζιχάν. Αυτό προσπαθήσει να το περάσει και στην Ευρώπη. Είναι τεράστιος ο κίνδυνος. Είδατε ότι μετανάστες δεύτερης γενιάς, στο περιοδικό του Σαρλί Εμπτό, επειδή λόγω της ανεργίας, του αποκλεισμού, αρχίσανε να έχουν κάποια οικονομικά προβλήματα, γυρίσανε στην εκδίκηση. Και πήγαν και σκοτώσαν τους δημοσιογράφους γιατί, λέει, προσβάλλαν τον Αλλάχ. Μα αυτή τη φιλοσοφία την έχουν ακόμη και τώρα. Βλέπετε πώς συμπεριφέρονται, που υποτίθεται ότι εδώ έρχονται εξαθλιωμένοι, έρχονται καταβεβλημένοι, έρχονται φοβισμένοι. Με τελευταίο τύπου κινητό όμως. Λοιπόν, και τι λένε, 10.000 τσέπη, και τι λένε, ευρώ. Απ' τη μια μεριά απειλούν να καταστρέψουν τη χώρα στην οποία έχουν έρθει για φιλοξενία διότι δεν κάνει αυτά που θέλουν και από την άλλη μεριά βιάζουν τις γυναίκες και λένε αυτό είναι στη φιλοσοφία μας. Άρα λοιπόν είμαστε δικαιολογημένοι που το κάνουμε. Και οι Έλληνες πήγανε μετανάστες, δεν πήγανε με αυτές τις συνθήκες και σεβαστήκανε τις χώρες που πήγανε και μεγαλουργήσανε. Έχετε ένα θέμα την Τετάρτη, έτσι, το μεταναστευτικό. Και το να αλλάξουν 40.000 περίπου από την μετανάστευση από την Ιταλία και την Ισπανία. 16.000 από την Ελλάδα είναι ένα τίποτα. Μπαίνουν σε μια μέρα αυτή στην Ελλάδα. Και πού θα πάμε. Ο Αβραμόπουλος, επίτροπος που είναι και Έλληνας, δεν κάνει τίποτα στην κυριολεξία. Το μυστικό είναι ένα. Πρέπει να καταργηθεί η συνθήκη του Δουβλίνου. Η επιστροφή στον τόπο εισαγωγής. Στην πύλη εισόδου. Αυτό από εμάς, από τη Χρυσή Αυγή και συγκεκριμένα από μένα στον κύριο Αβραμόπουλο. Πέρσι είχε επισημανθεί και μάλιστα η απάντηση του Αβραμόπουλου τότε δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε στην παλιά εποχή και να κάνουμε τα κράτη κάστρα. Τώρα λοιπόν που πήγε στην ΚΟ και έφαγε τα γιαούρτια, τι έχει να μας πει και είδε και το πρόβλημα. Είχε υπογράψει και τη διχοτόμηση λοιπόν, του Αιγαίου, λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος. Θα τα ξέρω. Μαζί με τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο. Τι έχει να μας πει. Έτσι, ρώτησε τους κατοίκους της ΚΟ. Α, ο στρατηγός πήγε στην ΚΟ. Ρώτησε τους κατοίκους στη Μυτιλίνη που κατεβαίνει. Στην εκδήλωση που έγινε και. Πού πήγατε να δείτε την. Όχι, είχε, ναι, πάει, πιο μπροστά. Πάει πιο μπροστά. Λοιπόν, πήγε να δει τη Μυτιλίνη που η παραλία έχει γίνει ένα απέραντο σκουπιδότοπο και καταβλισμό. Για τους πρόσφυγες, τους λαθρομετανάστες, αυτή είναι η εικόνα. Και ακόμα είναι καλοκαίρι. Αυτή είναι η εικόνα. Αν χειμωνιάσει, αυτοί οι άνθρωποι πού θα μείνουν. Πήγε στην Ιδωμένη να δει τι γίνεται. Έμαθα ότι θα κινητοποιηθούν δύο πλοία ακόμα για να μπορέσουν να φύγουν. Και θα τους φέρουν στην Αθήνα. Τους κατεβάζουν στον Πειραιά και τους αφήνουν. Αυτά είναι ημίμετρα. Αυτά είναι κυβερνητικά μέτρα. Εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω. Θα μου επιτρέψετε να επισημάνω δύο άλλα πράγματα. Το ένα είναι, όπως είπε και ο στρατηγός, για τη συνθήκη του Δουβλίνου, Δουβλίνο 2. Η οποία συνθήκη μέχρι τώρα κατά κάποιο τρόπο βόλευε την Ευρώπη. Διότι, όπως ξέρετε, προβλέπει. Και βολεύει ακόμα. Βολεύει. Έγινε. Βέβαια, επειδή ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα, το πιστεύουμε απόλυτα αυτό, κάποιος, μωρένει κύριος, όν βούλεται από λέσε, τους σκότισε εκεί πέρα και ονόμασαν όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες πρόσφυγες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να στείλει όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες που έχουμε εδώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι είναι πλέον πρόσφυγες, δηλώνουν ότι είναι Σύριοι και όλα αυτά τα οποία λέμε. Τα Σύριοι λοιπόν, θα κρατούσαν τα διαβατήριά τους ότι είναι από τη Συρία και δεν θα τα πετάγανε στη θάλασσα μόλις μπαίνανε. Έχουμε μια παραγωγή. Όλοι δηλώνουν Σύριοι. Αν είσαι Σύριος και είσαι πρόσφυγας, κρατάς το διαβατήριό σου και λες είμαι από τη Συρία, είμαι αυτός. Δεν το πετάς στη θάλασσα μόλις μπαίνεις μέσα. Εδώ έχουμε μια, έχουμε λοιπόν μια παραγωγή.
πλαστών διαβατηρίων από την Τουρκία, τους ονομάζει όλους Σύριους και τους στέλνει εδώ. Οπότε αυτοί έρχονται και θεωρούν ότι είναι πρόσφυγες. Ένα δεύτερο και πιο σοβαρό στοιχείο, μια άλλη παράμετρο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η εξής. Δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι τώρα ξαφνικά έγινε όλη αυτή η πλημμυρίδα των παρανόμων μεταναστών σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα? Λοιπόν, πιστεύω απόλυτα, έχοντας υπόψη και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ότι είναι αυτή η ενέργεια μέρος ενός γενικότερου σχεδίου συνωμοσίας, το οποίο λέει το εξής. Επειδή εκεί με πάτε. Στον Κίσιγκερ. Δεν σας πάω ακριβώς. Θα ψαλλάξουμε την οτροπία και την ιστορία και τη γλώσσα. Αυτό είναι για τους Έλληνες. Ήταν συγκεκριμένο για τους Έλληνες. Χρειάζεται η Ευρώπη 50 εκατομμύρια μετανάστες. Λέει το εξής. Ότι επειδή στα επόμενα χρόνια θα έχουμε υπογεννητικότητα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, θα υπάρξει γύρωση του πληθυσμού, θα υπάρξει κενό. Οπότε αυτό το κενό θα πρέπει να καλυφθεί από νέους σε ηλικία ανθρώπους από τρίτες χώρες. Έτσι, από τρίτες χώρες, ώστε να βρουν χέρια εργατικά. Άρα λοιπόν γι' αυτό βλέπουμε αυτούς όλους τους νέους να έρχονται, γιατί σου λέγαμε να τους φέρναμε λίγους-λίγους, θα υπήρχε αντίδραση. Τώρα όταν πέσουν όλοι μαζί, κάποιοι στο τέλος θα μείνουν, ώστε να επικιστεί η Ευρώπη. Το ότι μπερδεύτηκε η Γερμανία στους πρόσφυγες της Ουκρανίας, καθώς αναμένουμε από όλες ώρα την ανακήρυξη της Νέας Ρωσίας, έτσι. Σύμφωνοι, αλλά οι Ουκρανοί καμία σχέση με τους. Ναι, τους ανέλαβαν οι Γερμανοί, Άραβες. Δεν είναι διότι κανένα άλλο λαό. Μόνο οι Γερμανοί θα. Φιλετικά μοιάζουν. Και γιατί αυτοί όλοι οι πρόσφυγες, οι μουσουλμάνοι, δεν πάνε στις αραβικές χώρες που είναι και ομόθρησκοι και προτιμούν οι πλούσιες χώρες? Δεν πένανε καλά. Εκεί απαγορεύεται, γιατί εκεί έχουν κράτος και έχουν σύνορα. Δεν μπορείς να περάσεις. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Η κυβέρνηση Τσίπρα άφησε την Ελλάδα ένα ξέφραγο αμπέλι. Εσείς που είστε δηλώσει. Λάθος, συγγνώμη. Η Ελλάδα έγινε ξέφραγο αμπέλι από πολλά χρόνια πριν. Από τότε που αρχίσαν και μπαίνανε οι Αλβανοί και το κουβαλάγανε. Το 93. 95, 98. Ναι, ναι. Λοιπόν, και κουβαλάγανε τις μονάδες κατά δρομών, ναι. Στα σύνορα για και κλείσαν τα στρατόπεδα. Ακριβώς. Τότε καταργήσαν και τα σύνορα. Όταν κάνανε και τους αστυνομικούς με συνοριοφύλακες ειδικού σκοπού αυτούς, υποτίθεται. Αποσύρθηκε ο στρατός από τα σύνορα, καταργηθήκαν τα φυλάκια και αναλάβαν οι συνοριοφύλακες. Οι οποίοι βέβαια μπορεί να είναι εκπαιδευμένοι άνθρωποι και ήταν εκπαιδευμένοι. Δεν ήταν όμως σε αριθμό ικανοί και σε εξοπλισμό για να διαφυλάξουν τα σύνορα. Συνοριοφύλακες σε Χαλκιδική στρατηγία, λοιπόν, μου, τι να χρειαστούν? Εκτός του έχουμε τρία αστυνομικά τμήματα συνοριοφυλάκων σε Χαλκιδική. Υπάρχει και το άλλο οξύμορο. Η συνοριοφυλακή ιδρύθηκε για αυτό το λόγο. Ναι, για να πάει στα σύνορα. Αλλά για πολιτικούς ψηφοθυρικούς λόγους βλέπετε συνοριοφύλακες στην Αθήνα. Τι να φυλάξει ο συνοριοφύλακα στην Αθήνα? Ερωτώ τον κύριο Παπανδρέο, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Σαμαρά, όλες τις κυβερνήσεις, γιατί αυτοί εκπώνησαν αυτό το σχέδιο και αυτοί τους φέραν στην Αθήνα να φυλάξουν. Επισημήτη εκπώνηση. Λοιπόν, ναι, αλλά πώς εξελίχθηκε? Η αριστερή ιδεολειψία τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το γράφει και στο φυλάδι αυτό που μοιράζουν, ότι τώρα η Ελλάδα έχει μια νέα κυβέρνηση η οποία είναι ανεκτική στο θέμα των μεταναστών και τους υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες. Έτσι. Έχει πέσει σύρμα, να το πω έτσι, έξω, ότι εδώ μπείτε, γιατί θεωρούνται ότι οι αριστεροί είναι ανθρωπιστές και τα λοιπά, ενώ εμείς είμαστε κακοί φασίστες. Εμείς θέλουμε να σκοτώσουμε τον κόσμο. Είναι ανεκτική σε όλους αυτούς, δεν είναι και τόσο δημοκρατική, γιατί μέσα αλλά σε 7 δεν είναι καθόλου μήνες ανεκτική αυτή και δημοκρατική στους πολιτικούς αντιπάλους και κυρίως εμάς που μας έχουν συνεχώς ξεκινήσαν από την Αμυγδαλέζα. Που... Να ρωτήσω κάτι. Η δίκη που γινόταν στον Κορυδαλό, τελικά πού πάει? Συνεχίζεται. ΕΣΑΗ, γιατί έτσι εξυπηρετεί το σύστημα. Ξέρουν ότι η κατηγορία για εγκληματική οργάνωση δεν στέκει. Δεν κατηγορούνται. Έχουν βρει το θέμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, την οποία τον εκμεταλλεύεται το ΚΚΕ και η αριστερή κατά κόρον. Και η Νέα Δημοκρατία, γιατί από εκεί ξεκίνησε. Για να τα ακούει και ο κόσμος. Και δυστυχώς έχουν δύο μέτρα, δύο σταθμά. Λοιπόν, μια και είμαστε εκεί, γιατί δεν δίνουν στη δημοσιότητα το φάκελο? Ότι έχουν βρει καταρχήν ποιοι είναι οι δολοφόνοι? Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Αυτό που εισέπραξα εγώ όταν πήγα στην Αντιτρομοκρατική, ζητήσαμε τη δικηγόρο το φάκελο να δούμε τι ανακρίσεις έχουν γίνει, πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Μας αρνηθήκαν να μας δώσουν το φάκελο. Και πιστεύω ότι σκόπιμα, γιατί ή ξέρουν ποιοι είναι και θέλουν να τους καλύψουν,
και πιστεύω καθαρά ότι ήταν μια πολιτική δολοφονία. Όταν είδανε ότι με τις προφυλακίες του αρχηγού και των βουλευτών, αντί να διαλυθεί η Χρυσή Αυγή, όπως έλεγε ο Σαμαράς, να τους φέρω στο 2%, στις δημοσκοπήσεις ήταν 18%, κάναν αυτή την πράξη, σκοτώσανε δύο Ελληνόπουλα, για να φοβήσουν τον κόσμο να μην πηγαίνει στη Χρυσή Αυγή. Βγαίνανε κιόλας και στελέχη και το έλεγαν: μη στέλνετε τα παιδιά, μην τα αφήνετε να πηγαίνουν στη Χρυσή Αυγή, γιατί θα τα σκοτώσουν. Δυστυχώς, ναι, μεν σκοτώσαν τα παιδιά, αλλά εγώ συνεχίζω αυτό που αγαπούσε το παιδί μου. Αυτό που ήθελε ο Γιώργος. Στηρίζω τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, ευχαριστώ γι' αυτό. Έτσι, να μην μείνουμε όμως σε αυτό. Ναι. Να συμπληρώσω. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει συν την πολιτική δολοφονία θα πληρώσει. Και μπορεί να μην πληρώσει άμεσα, αλλά θα έχει την τύχη του Πασόκ και τα ποσοστά του Πασόκ και να με θυμηθείτε. Στρατηγέ μου, υπάρχει ένας τίτλος σε μια εφημερίδα ότι ο κύριος Μημαράκης κάλεσε τον αρχηγό σας σε συνεργασία, δεν ξέρω αν τον είδατε, στην εφημερίδα του Συντακτών. Ψέματα. Πολύ αξιόπιστη. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει πάρει εργολαβία, ναι. Εργολαβία το ρεπορτάζ κατά της Χρύσης Αυγής. Ο Ψαράς εκεί με το κατηγορητήριο, το πλαστό αυτό το καταστατικό που είχε βγει, που πληρώνεται από το Ίδρυμα Ρόζα Λουξεμπουργκ, από τη Μέρκελ στην ουσία πληρώνεται και έχει πάρει τη Χρυσαυγιάδα εργολαβία. Συνέχεια. Είπαμε, το είπαμε και από την αρχή, είναι η προπαγάνδα. Η εφημερίδα των Συντακτών είναι μία από τις εφημερίδες. Μια τέτοια ενέργεια βρήκαμε και εφημερίδες. Η εφημερίδα αυτή βγάζει χολή για τη Χρυσή Αυγή με ψέματα, συκοφαντίες. Και μια τέτοια ενέργεια αντίκειται και στη λογική. Και πέραν από την πολιτική. Αυτά που λέει η εφημερίδα των Συντακτών, αυτά υπάρχουν μέσα στο κατηγορητήριο. Δηλαδή, φαντασιώσεις. Ούτε ο Φόσκολος δεν θα γράφει τέτοιο σενάριο. Από τη στιγμή που δεν σας παίζουν, δεν σας προβάλλουν, έτσι, δεν προβάλλουν τις θέσεις σας. Τι σκέφτεστε να κάνετε, είδα ένα έτσι στο διαδίκτυο, μια προσπάθεια. Κοιτάξτε, έχετε έντυπα. Εμείς προσπαθούμε, δεν προβάλλουμε. Είχε πει προηγουμένως για... είχε πει ο κύριος Φουντούλης προηγουμένως για τις δραστηριότητες μας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι και οι τρεις έχουμε υποβάλει περισσότερες από 1.500 ερωτήσεις, παρεμβάσεις και ομιλίες εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχετε ακούσει εσείς ποτέ καμία από αυτές, που όλες σχεδόν είναι εθνικού περιεχομένου. Έχουν αντικείμενο καθαρά εθνικού. Και τα προβλήματα βασικά. Οι περισσότερες. Και κοινωνικού. Εμείς ασχολούμαστε με όλα. Δεν έχουμε ιδεοληψία. Δηλαδή, λοιπόν, άρα λοιπόν. Σκοπό το πολιτικό κέντρο, σας έχω να πω τελείως. Δεν μας προβάλλουν, διότι δεν θέλουν να ακούγεται ο λόγος μας. Και υπ' αυτήν την έννοια θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως, διότι είχατε την καλοσύνη να μας προσκαλέσετε. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά. Από εκεί πέρα προσπαθούμε και εμείς αμυνόμενοι να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν και η πιο σοβαρή και η πιο καλή δυνατότητα που έχουμε είναι να ακουγόμαστε μέσω διαδικτύου. Αν κάνετε κάτι κακό, το κάνετε για εσάς, δεν το κάνετε για μένα. Εγώ ήρθα εδώ για να προβάλλω αυτά τα οποία λέτε και όπως βλέπετε δεν μασάω τα λόγια μου. Όχι, ό,τι είναι να πω, το λέω και δεν έχω πρόβλημα. Και για τη δίκη και για το... Εμείς έχουμε την εφημερίδα της Χρυσής Αυγής, η οποία πάει καλά, μπορούμε να πούμε. Την αγοράζουν. Αρκετή. Όπως πέρανε παλιά το ριζοσπάστη, βέβαια, κάτω από τη μασχάλη κρυφά. Τι φοβούνται. Έτσι, δεν νομίζω φοβούνται, ότι υπάρχει, σήμερα έχει αλλάξει, πιστεύω. Φαρμακοποιό, εμένα μου είπε, φοβάμαι. Τη διπλώνω, την παίρνω την εφημερίδα, μου λέει και τη διπλώνω και πάω στο σπίτι και τη διαβάζω. Φοβούνται και καλώς φοβούνται. Και μέσα δικαίως, από τη σελίδα μας εκεί, γιατί, τα βίντεο που κάνουμε, τις παρεμβάσεις, τα Vox Box όπως κάναμε τώρα. Εάν τολμήσει κάποιος υπάλληλος, είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός, να εκδηλώσει την πεποίθησή του και την υποστήριξή του προς τη Χρυσή Αυγή, αυτομάτως απολύεται. Ξέρετε, ένα συνάδελφός σας τι μου είπε όταν του παραπονέθηκα γιατί δεν μας παίρνουν συνεντεύξεις εμάς στους ευρωβουλευτές κυρίως της Χρυσής Αυγής. Μου απήντησε ότι ξέρεις τι μου είπε ο συντάκτης, ο δικός μου, ο αρχισυντάκτης μάλλον, ότι αν διανοηθείς να πάρεις συνέντευξη από Χρυσαυγήτη, την άλλη μέρα απολύθηκες. Λοιπόν, υπ' αυτό το καθεστώς τρομοκρατίας και εκβιασμού, πιστεύετε. Όχι. Και εμένα κάποιος άλλος δημοσιογράφος που επικοινώνησα μαζί του και του λέω: δεν σε ενδιαφέρει η άποψή μας. Είμαστε το ένα χρόνο στο Ευρωκοινοβούλιο. Που καλείς αυτούς που κάνουν τουρισμό εδώ και δεν ενδιαφέρει για την άποψή μας. Μου λέει: με ενδιαφέρει, λέει και πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς άλλοι τα κανονίζουν αυτά. Για να κλείσουμε, επειδή δεν έχω χρόνο, από ό,τι φαίνεται, πάμε λογικά στα 3-4 λεπτά. Πού θα σταθεί, πού θα επικεντρώσει την προσοχή της Χρυσής Αυγής σε αυτές τις εκλογές και τι θέλει να πετύχει. Επιγραμματικά, έτσι να κάνουμε τον κύκλο. Λοιπόν, η προσοχή της Χρυσής Αυγής θα επικεντρωθεί στο να πει για πολλωστή φορά την αλήθεια στον ελληνικό λαό για όλα τα θέματα τα οποία ταλανίζουν αυτή τη στιγμή την πατρίδα μας. Και το πώς φτάσαμε εδώ και το ποιοι ευθύνονται.
να ενημερωθούν οι Έλληνες για το πρόγραμμα που έχει η Χρυσή Αυγή για την ανάταση της οικονομίας και κυρίως για το πού βαδίζουν και πώς θα πρέπει να επιληθούν τα εθνικά θέματα και για να ξεμπροστιάσει τα δύο μεγάλα κόμματα για την κοροϊδία τους προς τον ελληνικό λαό. Εκείνο το οποίο, στο οποίο θα επικεντρώσουμε την προσοχή, διότι πλέον τώρα βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τη μάχη στο παραπέντε, είναι πρώτον να δείξουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο το κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα μας από το πρόβλημα της παράνομης μεταναστεύσεως, της μεταναστεύσεως δηλαδή, και δεύτερον τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η κοινωνία και από οικονομικής πλευράς, από την οικονομική εξαθλίωση στην οποία θέλουν να περιέρθουμε και την οποία δυστυχώς θα βιώσουμε αμέσως μετά τις εκλογές, οπότε και θα αρχίσει ο Έλληνας να καλείται να πληρώσει αυτά τα υπέρογκα ποσά και τους φόρους που δεν είναι σε θέση να το κάνει. Εγώ για να ολοκληρώσουμε θα πω ότι η ψήφος προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι χαμένη ψήφος, γιατί για άλλη μια φορά θα πουλήσουν την ψήφο τους όπως κάνανε με το δημοψήφισμα, που το όχι, το 62% τα κάνανε ναι. Ψήφος στη Χρυσή Αυγή σημαίνει ότι στηρίζουν τη Χρυσή Αυγή και η φωνή της μέσα στο Κοινοβούλιο θα ακουστεί πιο ισχυρή στα εθνικά θέματα, στα οικονομικά θέματα. Η Χρυσή Αυγή έχει πρόγραμμα, έχει όραμα, το οποίο θα το εφαρμόσει όταν την επιλέξει ο ελληνικός λαός. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι η φωνή της αλήθειας. Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τους ΑΝΕΛ, οι οποίοι συνέπραξαν σε όλη αυτή τη φαρσοκομωδία και δεν είχαν την πολιτική ευκαμψία αλλά και την ευφυΐα να απαγκιστρωθούν σε την τελευταία στιγμή. Δικαιολογημένα τους ξεχάσαμε, δεν θα μπουν στη Βουλή. Αλλά μην ξεχάσουμε και το ποτάμι, το οποίο είναι κατασκεύασμα των καναλαρχών, για να τραβήξουν ένα ποσοστό και από εκεί. Τώρα είναι ακόμη καλοκαίρι και το ποτάμι αρχίζει να στερεύει από τη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Εντάξει, καλά και τα ευφυΐματα, χαριτολογήματα πρέπει, να τα πω. Έτσι. Να λίγο. Όχι, προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Εκλογές είναι, αλλά πιστεύω ότι καλύτερα να τα λέμε χαμογελαστά και να περνάσουν στον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις, να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Έτσι. Ευχαριστούμε και εμείς. Και πιστεύω θα τα ξαναπούμε σύντομα, έτσι, είτε από τις εξέλιξεις είτε από το ζωή. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Εμείς είμαστε όποτε μου δίνετε τη δυνατότητα, έτσι, και σε μένα και στο κανάλι, νομίζω ότι σας δίνω. Το πρόγραμμα τώρα είναι φορτωμένο πολύ. Έχουμε δύο ολομέλειες στον Οκτώβριο. Είναι πάρα πολλά θέματα που περνάνε και αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες, ότι γιατί εμείς είμαστε ενάντια σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι αποφάσεις παίρνονται από πάνω, έρχονται στο Κοινοβούλιο, αλλάζουμε εμείς 2-3 πράγματα. Οι πολιτικές ομάδες, οι μεγάλες, τα περνάνε. Και αφού συνεννοηθούν. Αφού συνεννοηθούν. Τα συμφέροντα είναι εξαγωγή. Και όταν δεν μπορούν να βρουν ή διαβλέπουν ότι θα συμφωνηθεί αυτό, γίνονται ευρωπαϊκές οδηγίες και νόμοι του κράτους. Μας τα επιβάλλουν ή έξω. Ας ευχηθούμε να έχει τη δύναμη να τσέκεστε. Πάντως είστε δημοκράτες 100%. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τον τίτλο. Λοιπόν, αυτό ήταν το αποτέλεσμα της συνομιλίας που είχαμε με τους τρεις ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής. Εύχομαι να σας διαφωτίσουμε. Έτσι, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.